Υπεγράφει σύμβαση για την ανάπλαση του εγκυβωτισμένου μέρους του Ξηριά μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του ανάδοχου εργολάβου. Παρέστησαν ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, ο Αντίμαρχος και Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσίων Χαρόλαμπος Δικυρλάκης και ο Σπύρος Περόγαυρος, αντίστοιχα, καθώς και ο ανάδοχος εργολάβος του έργου. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι αυτή η διαγώνια ανάπλαση που βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Κορίνθου θα αναβαθμίσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής των Κορινθίων πολιτών με αναπλάσεις πρασίνου, ηλεκτροφωτισμό και παιδικές χαρές. Για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που είστε σήμερα εδώ σε μια σημαντική ημέρα για το Δήμο Κορινθίων στην υπογραφή μιας σύμβασης που αφορά ένα μεγάλο έργο, την ανάπλαση του εγκυβωτισμένου χυμάρου του Ξηριά στο Δήμο Κορινθίων. Ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει και για λόγους που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των έργων του Ξηριά, όμως αυτή τη στιγμή μπορεί να εκτελεστεί σχεδόν σε όλη του την έκταση και γι' αυτό είμαστε εδώ μετά από μια δημοπράτηση που έγινε να υπογράψουμε τη σύμβαση με τον άδοχο τον κύριο Πιστεύω. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ, αφορά μία ανάπλαση διαγώνια στην πόλη της Κορίνθου που θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας που σήμερα στερούνται κοινόχους του χώρου. Πάνω από το Ξηριά λοιπόν θα δημιουργηθεί χαμηλό πράσινο, ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος, κοινόχρηστες λειτουργίες, παιδική χαρά, με φωτισμούς ωραιότατους, ένα πολύ όμορφο σύνολο που θα αλλάξει την εικόνα σε ένα άλλο σημείο της πόλης μας που σήμερα είναι υποβαθμισμένο. Οι προηγούμενες δεκαετίες ήταν η ποιότητα ζωής των κατοίκων ήταν ακόμα πιο υποβαθμισμένη όταν δεν είχε γίνει και ο εγκυβωτισμός του Ξηριά. Και εδώ με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι και τα έργα του Ξηριά, παρόλο ότι υπήρξε μία εμπλοκή η ολοκλήρωση των έργων σε σχέση με τις γέφυρες της Γεωργίου Παπανδρέου και αυτό το έργο, από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον κύριο Ποτουρίδη, τον διευθυντή της ΔΕΛΤΑ 7 του ΥΠΕΧΟΔΕ, είναι έργο το οποίο στις προσεχείς ημέρες θα δημοπρατηθεί γιατί δεν υπήρξε η δυνατότητα μέσα από συμπληρωματική σύμβαση να ολοκληρωθεί, γιατί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν ενέκρινε τη συμπληρωματική σύμβαση. Όμως θα δημοπρατηθεί και πιστεύω ότι σε ένα χρονικό διάστημα 4-5 μηνών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δημοπράτησης θα ξεκινήσουν και τα έργα για να ολοκληρωθούν επιτέλους. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ να υπογράψουμε τη σύμβαση. Εγώ να ευχηθώ να έχουμε μια καλή συνεργασία με τον εργολάβο του έργου. Και βεβαίως η συνεργασία αυτή να είναι καλή και με τον Διευθυντή τον κύριο Περόγαμπρο και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Ντικιπλάκη αλλά και με τους επιβλέποντες μηχανικούς, γιατί είναι ένα έργο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να εκτελεστεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Τέλος, ο κ. Πνευματικός αναφέρθηκε και στη γαλάζια σημαία της παραλίας Καλάμια στην περιοχή Καλάμια, που δεν κυματίζει από πέρυσι, αφού θεωρεί απαράδεκτο μια μη κυβερνητική οργάνωση να διαχειρίζεται ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι ο έλεγχος ποιότητας νερού στην παραλία, και υπογραμμίζει ότι το κράτος θα έπρεπε να δίνει τις γαλάζιες σημαίες μέσα από μια διαδικασία που θα έχει δρομολογηθεί από το ίδιο το κράτος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξέρετε ότι από πέρσι εμείς πλέον δεν κάνουμε αιτήσεις για γαλάζια σημαία. Θεωρούμε απαράδεκτο να διαχειρίζεται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει και άλλες προεκτάσεις και έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με ζητήματα ποιότητας των νερών και ήταν πάντα αυτή ένα δίκο. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση μαζί τους και θεωρώ ένα σοβαρό κράτος θα πρέπει να δίνει τις γαλάζιες σημαίες μέσα από μια διαδικασία που θα έχει δρομολογήσει το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εμείς διαφωνούμε με αυτό και γι' αυτό δεν κάνουμε ούτε καν αίτηση τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία απόφαση μέχρι τώρα ούτε να εντασσόμαστε ούτε να μην εντασσόμαστε. Αν μου βρείτε και εσείς μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν από μερικά χρόνια που έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε έτοιμα, θα σας δώσω και εγώ μια απόφαση ότι δεν μπορούμε. Εμείς λοιπόν πάλι φέτος στα Καλάμια θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, θα υπάρχει όλο το καλοκαίρι το αδιαχώρητο, μετρήσεις για την ποιότητα ενώ κάνει και ο Δήμος, κάνει και η Περιφέρεια, κάνει και το Υπουργείο και όλες οι μετρήσεις έχουν βγάλει άριστα αποτελέσματα των νερών κολύμβησης. Και να ξέρετε κάτι, αυτές οι μετρήσεις δημοσιοποιούνται και με ευθύνη του Υπουργείου στο διαδίκτυο και ο κόσμος ξέρει να τις διαβάζει.